Θυμάσαι, Θεόφιλε, πριν από αρκετά χρόνια, πώς εγώ σου φάγα τη θέση στον πάγκο του Ηρακλή. Στον πάγκο του Ηρακλή. Ναι, με τον Σάνον τότε. Κοιτάξτε. Μου έφυγες εσύ και μου λες, έλα λέει, γιατί σε θέλει ο Μίστερ κάτω στον πάγκο. Στο παιχνίδι Κυπέλλου Ηρακλής ΑΕΚ. Ναι. Το Ηρακλής ΑΕΚ. Ηρακλής ΑΕΚ, ναι. Με γκολ του Ζαφυρίδη το 1-0 που ναι. Πέρασε ο Ηρακλής. Ναι, εκείνη τη χρονιά, μα θυμάσαι, αποκλείσαμε και τον Παναθηναϊκό εδώ στο Καφτατζόγλιο. Ακριβώς. Και πήγαμε στο τελικό. Ναι, ναι. Εγώ με τον Σάνον ήμουσαν πάρα πολύ καλά. Έφυγε εκείνος. Ναι. Και περιμέναμε έναν Κεκεγιάν από τη Ρωσία, ο οποίος δεν ήρθε. Την προετοιμασία στον Καναδά την έκανα εγώ. Ναι. Έκατσα τρεις μήνες. Έπαιξα και με τον Αποέλ το πρώτο παιχνίδι. Εδώ 0-0 ναι. Εκεί χάσαμε με τον Ρίμπαρ τον προπονητή. Εγώ μόλις ήρθε ο Ιουγκοσλάβος μετά. Ήθελα να φύγω εγώ από μόνος μου. Και έφυγα. Εγώ έφυγα. Γιατί έφυγα. Γιατί πλέον εγώ ήμουν επαγγελματίας. Από αυτήν τη δουλειά ζούσα. Και πήγα στο Μαθραγικό. Στο Μαθραγικό που ήταν Β' Αθηνική κατευθείαν. Και έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου. Αλλά ξεκίνησα από τον Ηρακλή. Η βάση ήταν τον Ηρακλή. Όχι, λέω εκείνη στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ήρθε κάποια στιγμή, εγώ ήμουν πάνω, έγραφα τότε στους δημοσιογραφούς για τα αθλητικά νέα. Ναι, και μου είπες, κατέβα κάτω, λέει, γιατί ο Μίστερ σε θέλει δίπλα του, ο Σάνο. Εσένα. Ναι. Ναι, και μου φαίνεται πρέπει να ήταν αυτό. Α, ναι. Ναι, πάνω στα δημοσιογραφικά γραφεία. Εντάξει, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι, σε ήθελε τότε να μην. Βέβαια δεν ξέρω ακριβώς τι σου είπε, γιατί εγώ απέφυγα να μου να ακούσω. Ακριβώς. Ναι, αλλά το θυμάμαι αυτό. Πού το θυμήθηκες τώρα. Γκολ του Ζαφυρίδη. Πού το θυμήθηκες. Το θυμήθηκα γιατί εγώ είχα τον αγώνα επάνω και μου λες κατέβα κάτω, σε θέλει ο Μίστερ να. Ναι. Κατέβα κάτω, του λέω, σε θέλει ο Σάνο. Λοιπόν, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, Ιορδάνη. Να διαβάσω κάποια τα μηνύματα, ναι. Γιατί καταρχήν ευχαριστώ πολύ τον κόσμο, που ευχαριστούμε τον κόσμο για την ανταπόκριση αυτή. Να διαβάσω κάποια, όχι όλα. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, πάω Κιμήνων Μαργάρων. Να είστε καλά που μας ενημερώνετε και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας από Ολυμπιακό Κιμήνων. Χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι κοντά μας. Καλή αρχή, Αλεξάνδρα Άγγελος Κιλκής. Και πολλά ακόμα μηνύματα, τα οποία κάποια από αυτά μπορούν και περνάνε κάτω από την οθόνη σας της τηλεόρασης, αλλά κάποια δυστυχώς θα τα διαβάσουμε και στην επόμενη μας εκπομπή. Λοιπόν, κύριε Κουρτίδη. Έχω και ένα ρεκόρ εγώ. Για πες το μας. Από το 69 μέχρι σήμερα μ' αρέσει να κάνω τη δουλειά του προπονητή. Α, του προπονητή. Αλλά. Α, εντάξει. Και είμαι και ίσως ο μοναδικός που στις ομάδες που δούλευα γάμα και β' αθηνική να με κολλάνε αίσθημα. Και είμαι ο μόνος ίσως που βγήκα στη σύνταξη με 9.200 αίσθημα. Βγήκα στη σύνταξη. Από το ποδόσφαιρο. Στις ομάδες που δούλευα. Αυτό δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει. Υποχρεωτικά. Δεν πρέπει να γιατί ήταν μόνο το επάγγελμα μου, ήταν αυτό μόνο. Και γύρισα όλη την Ελλάδα. Δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει. Από Αλεξανδρούπολη μέχρι Τρίπολη πήγαμε. Μάλιστα. Κατάλαβες. Ας βρεθεί άλλος προπονητής. Και τώρα είναι χόμπι. Τώρα είναι χόμπι. Να σας πω κάτι τώρα. Πήγα γιατί περιγνώριζα κάποια παιδιά από αυτούς και ήταν ποντί και πήγα. Ακριβώς. Γι' αυτό πήγα. Εάν είναι ένας προπονητής στα αεραστεχνικά που του βγάζετε το καπέλο, ποιος είναι. Στα αεραστεχνικά. Αυτή τη στιγμή στα αεραστεχνικά. Του βγάζω το καπέλο για του προπονητές. Να τον βγάλω το καπέλο. Έχει πολλούς, έχει τώρα. Τι να σου πω. Εγώ κοίταξε με το ραστινικό ποδόσφαιρο, δεν ασχολήθηκα πολύ. Ναι. Εδώ λίγο στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, δούλευα επαγγελματικά. Ναι, όταν είσαι 4 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη στον Εθνικό, άλλα 4 στον Μαθραγικό στην Κομωτινή, 4 στην Τρίπολη, 3 στην Καρδίτσα, 2 στην Πτολεμαϊδα και βάλε τώρα. Καταλαβαίνεις, έκανα επαγγελματικά. Τώρα τι να πω, να μην. Τώρα δεν μετακινείται και ήρθε στον τόπο. Εδώ στον τόπο μου. Και ήρθα, μόλις μου είπες ας πούμε να έρθω, ήθελα να δω και τον φίλο μου τον Κουφανάκη. Γιατί είχαμε κάνει μια φορά μια εκπομπή και από την Καρδίτσα που ήμουν εκεί προπονητές, παίρναν τηλέφωνο και κάτι λέγανε εκεί πέρα, ωραία πράγματα βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Πόση ώρα έχουμε ακόμα.
Ωραία, λοιπόν, ειδοποιούν από το control, δυστυχώς ο χρόνος πέρασε και για απόψε. Εμείς φίλες και φίλοι σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που ήσασταν μαζί μας, για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Θα είμαστε μαζί σας κάθε Κυριακή στην δική σας ώρα, στις 9.30 κάθε Κυριακή. Το ραντεβού μας είναι εδώ από την Εγνατία Τηλεόραση. Να ευχαριστήσουμε και για μια ακόμη φορά τον Θεόφιλο Κουρτίδη που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και ήταν εδώ να τα πούμε μετά από πολλά χρόνια που είχαμε να βρεθούμε. Και όποτε θέλετε. Εμείς ευχαριστούμε και εσάς, και εγώ και ο Ιορδάνης και Στελίδης, και σας περιμένουμε ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Ωστότε καλά να περνάτε. Καλή σας νύχτα.